θέμα του θερμοποτάμου, το οποίο είναι παλιό πρόβλημα. Έχουμε τις κατατώσεις εκεί πέρα των βλακών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και το πρόβλημα επικεντρώνεται πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Η ασφάλεια της κυκλοφορίας μέσα από τους δρόμους της Παραλιακής, της Ερμού, της Ηρακλείως που είναι τελείως κλειστή και της Φιλελλήνου. Επειδή λοιπόν όταν έγινε η κατάρρευση του στρώματος στις 3 του μήνα κλείθηκα να κάνω αυτοψία, εγώ μπήκα και έλεξα όλο το θερμοπόταμο από την Παραλιακή έως και τον Υπηαγωγείο, όπου ήταν μάλιστα και η υπηαγός εκεί πέρα, είχε ανησυχίες μήπως υπάρχει πρόβλημα και για τον Υπηαγωγείο. Τι είπατε? Ήταν και η υπηαγός που είχε ανησυχίες για τον Υπηαγωγείο, μήπως υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, μπήκα εγώ λοιπόν μέσα στο θερμοπόταμο από την αρχή όπως σας είπα μέχρι πάνω την Κυπελλήνο. Το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει ζητήσει ο κύριος Δημόπουλος, το έχω στη διάθεση, έχω πάρει πάνω από 40 φωτογραφίες. Δεν ζήτησα κάτι πράγμα. Όχι, απλά λέω ότι υπάρχει και το φωτογραφικό υλικό. Δεν το ζήτησα εγώ. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Η κατάσταση έχει ως εξής. Όλος ο θερμοπόταμος λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Η πλάκα επικάλυψη αυτή τη στιγμή που έχουμε κλείσει θα πρέπει να φύγει και από εκεί πέρα θα αποφασίσει η Δημοτική Αρχή τι θα γίνει, αν θα γίνει ανάπλαση όπως έχει υποθεί ή θα κλείσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να και θα πρέπει να γίνει εχθές, το λέω με επίταση, θα πρέπει να γίνει εχθές, είναι η αποκατάσταση των διασταυρώσεων της Παραλιακής, της Ερμού. Για τα γεφύρια μια τις διασταυρώσεις ζητάω, γεφύρια το λέμε έτσι απλά και τις Φιλελλήνου. Απλά και μόνο γιατί, διότι αυτή τη στιγμή δουλεύει η Παραλιακή, ο παραλιακός δρόμος, ο οποίος δεν θα έπρεπε και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει να γίνεται μόνο, και υπάρχει και απόφαση Δημάρχου άλλωστε, και να γίνεται μόνο κυκλοφορία ελαφρών οχημάτων και η Φιλελλήνου. Επίσης η Ερμού τώρα δουλεύει, αλλά δουλεύει προσωρινά. Πιστεύω θα στο διάβρο μεθαύριο, εν πάση περιπτώσει, μετά από μια εβδομάδα, δεν ξέρω πότε θα βγει κάποιο ανάδοχο, ότι θα φτιαχτεί αυτή η κατάσταση. Ο λόγος λοιπόν της επικινδυνότητας είναι ότι απλά, όπως έχει φανεί, δεν υπάρχει ούτε σίδερο, αλλά δεν υπάρχει ούτε τσιμέντο αυτή τη στιγμή, εκεί πέρα που κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Και ότι δεν έχουμε θρύνει θύματα μέχρι σήμερα ήταν ευτύχημα. Άρα λοιπόν. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει πάλι το οδόστρωμα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει λοιπόν αυτό όπως είπα να φτιαχτεί χθες. Από εκεί και πέρα, έχουμε πάρει κάποια μέτρα προστασίας όπως τα έχετε δει εκεί. Έχει κλείσει η οδός Ηρακλέως. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εν πάση περιπτώσει ενέργειες για την λήψη μέτρων προστασίας, σημαίνει μόνο η σήμανση, η οποία θα γίνει τώρα φαντάζομαι, και το μόνο που έμενε είναι για να εκτιμήσουμε το κόστος. Αυτό έγινε με μια πρόχειρη εκτίμηση, ίσως, η οποία απευθύνθηκε στην Οικονομική Επιτροπή για να έχει μια τάξη μεγέθους. Και το λέω πρόχειρη εκτίμηση, ουσιαστικά για να μπορέσει να εκτιμήσει η Οικονομική Επιτροπή μια τάξη μεγέθους του ποσού. Κάθισα λοιπόν αυτές τις μέρες, καθίσαμε και βγάλαμε την τεχνική μελέτη η οποία απαιτείται, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 26 και 33 του 44, 12 και 16, με καινούριος νόμος για τα δημόσια έργα, και με τις διαδικασίες των άρθρων 158 και 58 του κώδικα, 38-52. Το άρθρο 158 μάλιστα αναφέρει ότι μπορείς σε κατεπίγουσες περιπτώσεις να αναθέσεις έργο, να γίνει ανάθεση έργου χωρίς να υπάρχει προϋπολογισμός, χωρίς να υπάρχει και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, τα οποία θα γίνουν μεταγενέστερα. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει αυτή τη μελέτη. Η μελέτη είναι στο ποσό των 82.000 ευρώ. Η μελέτη είναι πλήρης. Τεύχη δημοπράτησης, πάλι απαντάω από την ΑΣ αυτό που έθεσε ο κύριος Δημόπουλος,
τέφη δημοπράτηση αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται. Θέλουμε να κρίνουμε μόνο τη μελέτη, έτσι, έχουμε έγκριση της μελέτης και αυτό που ζείτε επίσης είναι και η έγκριση του τρόπου ανάθεσης. Αυτά. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ πέρα, είναι, όπως είπα, είναι πλήρες. Το διαβαστικό σε μένα. Την έχετε κάνει, την έχετε φτιάξει σε εμείς, δεν θέλουμε να το δείξουμε. Την παρέδωσα στο διαβαστικό μου, ήταν προς τη Δήμαρχο, γιατί η Δήμαρχος έκανε το χαρτί. Θέση.